Τον έκοψε τον ομφάλιο λόρο ποτέ? Κοίταξε, τον έκοψε ο Θεός καταρχήν, γιατί έφυγε η μανούλα μου. Αλλά τον, ο λόρος που μένει, γιατί δεν είναι μόνο να φύγει το φυσικό πρόσωπο, είναι να φύγουν από μέσα πράγματα. Ακόμα έχω δουλειά, τι νομίζεις? Τις τα είπες όλα, πριν φύγει? Όχι όλα. Γιατί? Γιατί κάποια δεν λεγόντουσαν. Τι δεν θα μπορούσε να υποθεί, ας πούμε, σε μια μάνα? Δεν θα μπορούσε να υποθεί τώρα που λείπει και είναι μακριά και περνάει καλά. Θα μπορούσα να τη πω ότι δεν ήταν καλή μάνα. Όταν μου το είπε στο τέλος, μου λέει δεν ήμουν καλή μάνα. Τη λέω όχι, όχι, καλή ήσουν. Και έκανα έτσι μόνη μου. Δεν τη είπα ότι δεν ήταν καλή στο φινάλε. Δεν ξέρω αν θες τώρα να το πούμε πιο προσωπικά, γιατί δεν ήταν καλή. Ξέρετε, αν μπορούσε να πεις... Για τα δικά μου δεδομένα και για τις ανάγκες μου, μάλιστα, σαν παιδί. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, αν τώρα ξαναγυρνούσε πίσω ο μητέρας, δεν της έλεγες τελικά? Δεν έφυγε με ένα παράπονο εσύ μέσα στο τέλος? Όχι, η μαμά μου έφυγε καλά, ότι ήταν καλή μάνα, έτσι της είπα στο τέλος. Ψέματα. Ψέματα. Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος που φεύγει, γιατί να, τι είναι, να κάνεις τι εκείνη την ώρα? Πες μου, παιδί μου, ένα λάθος που λέγεται. Που ένα καταλάβει. Λάθος που έκανε η μαμά μου. Η μαμά μου ήταν μια πολύ σύγχρονη γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα η οποία δούλεψε πάρα πολύ γρήγορα. Άφησε το παιδί της να μεγαλώνει με γιαγιάδες, δαντάδες, αυτά. Και ήταν πολύ προσκολλημένη στην προσωπική της ζωή. Αυτό για την εποχή μας ήταν ζώρικο. Τώρα είναι φυσιολογικό, γιατί τώρα τα παιδιά όλα λέει μάνα μου δουλεύει, μάνα μου δουλεύει. Τότε οι μάνες όλες ήταν εκεί. Mm-hmm. Είχαν εστία γύρω από το παιδί τους. Και εγώ νιώθω πολύ εγκαταλελειμμένη. Αυτά. Μάλιστα. Μοναχοπέδι καταρχάς ήσουν? Ναι, μοναχοπέδι. Πιστεύεις ότι έπαιζε ρόλο? Λέει, θα ήθελες έναν αδερφό τώρα ή μια αδερφή? Να ήταν ωραίος τύπος. Άμα ήταν να έχω μπελάδες όπως έχουν άλλοι, καλά είμαι μόνη μου. Γιατί και τα αδέλφια δεν είναι πάντα καλό. Έχεις πει αυτή την περιβόητη ατάκα στο «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, εγώ πότε θα γίνω μάνα». Μάλιστα. Εσύ πήρες απόφαση ότι δεν θα ήσουν ποτέ καλή μάνα και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Εγώ πήρα απόφαση ότι δεν θα είμαι μια μάνα η οποία μπορεί να αντεπεξέλθει όπως εγώ έχω τη μάνα στο νου μου. Παραδείγματος, παίρνοντας παράδειγμα από τη δικιά μου τη μάνα, η οποία δεν ήταν όπως την ήθελα, θα έκανα τα ίδια στο παιδί μου και δεν θα ήθελα.